Έλαμψαν τα καρφιά, έλαμψαν και τα στρατιωτικά μυαλά. Οι ρολόγοι στους πάγκους πουλούσαν έξυπνες βόμβες και όπλα στην πύλη διεξόδου από τη μάχη. Κι ήτανε τότε που με την αφελή τόλμηση φιλιώθηκα και έγινα μέγα σφύρα. Στη θέα μου τα καρφιά το βάζουνε στα πόδια. Πολέμησα εχθρούς πολλούς, μικρούς, μεγάλους και πονηρούς. Και όταν πια έγινε ολοφάνερο ότι και τα κόκαλα σώματα κατασιγάσανε το φάσμα των ορμών, τότε ο αρχέγονος εχθρός με νίκησε αλαπόφευκτα. Του τέλους η σκέψη ήτανε και ο τελευταίος ταυτόχρονα εχθρός. Λύκο ή αρνή, ανάλογα την όψη που κρύβεις πιο βαθιά, κάποτε πρέπει να ταΐσεις. Πειθάρχησε σε κύκλο το άναρχο κοπάδι Λεόντων ο θηριοδαμαστής και μετά έκπληκτος συνειδητοποίησε ότι είναι ένα θύμα στο κέντρο ενός κύκλου που έπρεπε να περάσει την υπόλοιπη ζωή του. Ο γείτονάς μου είναι μαέστρος, διευθύνει την ορχήστρα των ψιθύρων πίσω από την πλάτη μου. Ευδοκίμησε το ψέμα του και γεννά αγκάθια και καρπούς από πέτρες. Καρφώσαμε σε ξύλο το Θεό μας να μην μας φύγει και χάσαμε τα παιδιά μας σε χημικές ερήμους.